Γίνεται, αν είναι δυνατόν πάλι να έχω πεθάνει, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, το παιχνίδι είχε χαθεί εδώ και ώρα να πούμε. Τι να κάνω, δεν μπορώ, ρε παιδιά, μόνος μου. 25 kills, δηλαδή πόσα ακόμα να κάνω. Αν είναι δυνατόν. Βγάλτε με! Τι 21 δευτερόλεπτα ακόμα! Γι' αυτό το λόγο δεν έχω gaming κανάλι. Γι' αυτό ακριβώς. Αχ, τι ωραία επεισόδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Πραγματικά, λόγοι σαν τον σημερινό είναι αυτοί που με έκαναν να αγαπήσω τις ταινίες και τις σειρές. Λόγοι σαν τον σημερινό είναι που με έκαναν να ανοίξω αυτό εδώ το κανάλι. Οι περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένα hype, που δεν περιμένει κανείς, που δεν ξέρει σχεδόν κανείς ότι θα βγουν, μέχρι να κυκλοφορήσουν και τελικά βγαίνουν και τρως μια ωραία καλοσυγκισμένη σφαλιάρα. Και όχι, δεν διαμαρτύρεσαι, ζητάς και άλλοι. Σήμερα, όπως τα καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τη σειρά της Riot και του Netflix Arcane, που έβαλε το LOL στις καρδιές νέων, αλλά το ξαναέβαλε και στις καρδιές των παλιών. Κανονικά σε τέτοια πράγματα δεν χωράνε λόγια, όμως νιώθω την ανάγκη να μιλήσω όσους πιο πολλούς μπορώ στον κόσμο του Arcane. Πάμε να τα πούμε, γιατί έχω μεγάλο ενθουσιασμό μέσα μου. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, ξέρετε τώρα, εάν σας αρέσει το υλικό που βλέπετε σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάτε να το δείχνετε πατώντας το κουμπί του like και εφόσον σου αρέσει η παρέα μας, πάντα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο. Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να τα πούμε. Για αρχή να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι η σειρά Arcane στηρίζεται στο βιντεοπαιχνίδι League of Legends, το οποίο κυκλοφόρησε πίσω στο μακρινό πλέον 2009 και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του μέχρι και σήμερα. Είτε όμως παίζεις League of Legends είτε δεν παίζεις, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Καμία όμως, μπορείς να παρακολουθήσεις ανετότατα τη σειρά, διότι είναι prequel του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όλα σχεδόν χτίζονται από το μηδέν. Οι χαρακτήρες, ο κόσμος, τα πάντα. Η μόνη διαφορά με τους θεατές που παίζουν και το παιχνίδι είναι το χαμόγελο χαράς όταν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός που βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης που τον ξέρεις και ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου. Η δική μου περίπτωση τώρα είναι κάτι ενδιάμεσο. Παίζω LOL, αλλά όχι πως καίγομαι κιόλα. Τα ανιψάκια μου με μίλησαν σε αυτό και έμεινα γιατί μπορώ να πω πως με διασκεδάζει. Αλλά εδώ έχουμε έρθει για να μιλήσουμε για τη σειρά. Με το ενδιάμεσο που είπα για τον εαυτό μου, εννοώ ότι ναι, μεν παίζω, όμως ξέρω ελάχιστους champions, οπότε και κάτι μου θύμιζαν οι περισσότεροι, αλλά ταυτόχρονα δεν μου θύμιζαν και τίποτα. Εγώ λοιπόν δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτήν τη συνεργασία της Riot με το Netflix, η οποία ανακοινώθηκε το 2019 σε ένα επαιτειακό event της εταιρείας κατασκευής βιντεοπαιχνιδιών. Της Riot δηλαδή. Μπαίνω μια μέρα λοιπόν στο Netflix και βλέπω ότι στο εξώφυλλο υπάρχει ένα μεγάλο Arcane. Βλέπω και League of Legends, λέω γιατί όχι, α, το τσεκάρω. Και εδώ να ομολογήσω ότι το είδα στα ελληνικά μεταγλωτισμένο. Και είναι ευκαιρία να πω ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η σνομπαρία με την ελληνική μεταγλώτηση που βλέπω από τους πάντες. Πολλές χώρες στο εξωτερικό μεταγλωτίζουν τα πάντα. Τα πάντα όμως, παιδιά. Μόνο στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό και το θεωρώ λάθος. Εντάξει, ναι, συμφωνώ ότι τις περισσότερες φορές η ποιότητα των ξένων διαλόγων είναι πολύ ανώτερη από τους ελληνικούς. Όμως δώσε μου την ευκαιρία να επιλέξω. Όπως κάνει το Netflix, ας πούμε, στις περισσότερες άνιμες σειρές ή γενικά σε όποιο project αφορά άτομα παιδικής ηλικίας. Θα γούσταρα που χου να δω μια ταινία στα αγγλικά με υπότιτλους και να την δω ξανά άλλη μια φορά μεταγλωτισμένη, ώστε το μάτι μου να μην διαβάζει τους υπότιτλους αλλά να κοιτάει άλλα πραγματάκια στην οθόνη. Θα μου πεις τώρα εσύ, δες την χωρίς υπότιτλους στα αγγλικά θωμά. Οκ, έχεις ένα δίκιο, το ακούω, αλλά δεν είναι το ίδιο. Για εμένα τουλάχιστον, όλο και κάποια αγγλική περίεργη λέξη θα μου ξεφύγει. Στο θέμα μας όμως, το είδα στα ελληνικά λοιπόν το Arcane και αν εξαιρέσεις κάποιους δευτερεύοντες χαρακτήρες, οι ερμηνείες των βασικών χαρακτήρων ήταν αξιοπρεπέστατες. Αλλά θέλω να πω και το αρνητικό εδώ της υπόθεσης. Παιδιά, έχουμε 2021, κοντεύει 22, έχω φτάσει 33 και ακούω τις ίδιες φωνές στη μεταγλώτηση από όταν ήμουν 11. Αυτό είναι κατάντια. Είναι τραγικό όπως και να το κάνουμε. Αφήστε και κανένα νέο άνθρωπο να βγάλει ψωμάκι από τον κλάδο. Δεν είναι κακό, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και εσείς χρειάζεστε ανανέωση. Δεν γίνεται να ακούω τη φωνή της Jinx και να έχω ακούσει ακριβώς την ίδια φωνή στο Dragon Ball που το έβλεπα όταν ήμουν πιτσιρίκι. Αυτό ήθελα να πω, επιστρέφουμε στη σειρά.
Το Arcane έχει φτιαχτεί από ένα σχεδόν άσημο γαλλικό στούντιο κατασκευής ψηφιακών εφέ, είναι γραμμένο από τους δημιουργούς των χαρακτήρων του παιχνιδιού και σκηνοθετημένο από εντελώς νέους ανθρώπους. Εν ολίγοις, βρωμάει φρεσκάδα από χιλιόμετρα. Πατάω play λοιπόν με τη φιλοσοφία ότι okay, video game series θα δεις, χαλαρά πραγματάκια, για παιδάκια να προσπαθήσουν να μοιήσουν μέσω του Netflix κόσμο νέο στο LOL. Είπα δηλαδή στον εαυτό μου, εντάξει τώρα Θωμά, μην περιμένεις και τίποτα τρελό, τουλάχιστον να περάσει ωραία η ωρίτσα μας. Όσο λοιπόν εγώ τα έλεγα αυτά, στη μία γωνία ήταν το Netflix και στην άλλη γωνία ήταν η Riot και γέλεγαν σατανικά με την πάρτι μου. Γιατί από εκεί που περιμένω να δω κάτι χαλαρό με τα ποπκορνάκια μου, ξαφνικά ξεκινάει μια σειρά γεμάτη δράση, γεμάτη σκληρή γλώσσα, γεμάτη αίμα, γεμάτη καλό ξύλο, με καλογραμμένους χαρακτήρες και πάνω απ' όλα με ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Και έχω καταλήξει να έχω μείνει με ένα popcorn στο χέρι για 45 λεπτά ακίνητος. Εντάξει, η συνέχεια αναμενόμενη. Αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου επεισοδίου. Είδα σερί και τα τρία πρώτα επεισόδια που είχαν βγει μέχρι εκείνη τη στιγμή, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βασικά, δεν είχα επιλογή. Να προειδοποιήσω, θα με ακούσετε να λέω υπερβολές σε αυτό το βίντεο. Όμως όσοι έχουν δει ήδη τη σειρά, ξέρουν ότι δεν είναι υπερβολές, αλλά η αλήθεια. Έχω χρόνια να δω μία τόσο καλωστημένη σειρά. Όχι animation, γενικά. Το Arcane είναι αψεγάδιαστο σε όλους τους τομείς. Από πού δηλαδή να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Να ξεκινήσω από τη σκηνοθεσία. Εκπληκτική δουλειά. Τέτοια σκηνοθεσία και κινηματογράφηση μαζί έχω να δω χρόνια, όχι σε σειρά. Στον κινηματογράφο έχω να δω χρόνια. Φοβερές γωνίες λήψης, φοβερά εφευρετικά πλάνα, φοβερή κίνηση της κάμερας, εκπληκτική κινηματογράφηση των μαχών με αριστουργηματικό τρόπο και συνδυάζοντας το slow motion με κανονική ταχύτητα. Να πάμε τώρα στο τεχνικό τομέα. Το οπτικό αποτέλεσμα που θα δείτε στο Arcane που ήδη έχετε δει είναι ένας συνδυασμός χειροποίητων σκίτσων με CGI τεχνολογία. Και αυτός ο συνδυασμός έγινε για να μπορεί λίγο η εικόνα της σειράς να παραπέμπει και στο παιχνίδι. Συνδυασμός που εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Υπήρχαν στιγμές που δεν πίστευα πόσο ωραίο ήταν αυτό που έβλεπα στην οθόνη μου. Πάμε στο soundtrack τώρα. Εάν εξαιρέσεις ένα, δύο το πολύ κομμάτια, τα υπόλοιπα ήταν κομματάρες. Κομματάρες παιδιά, κομματάρες που συμπλήρωναν τέλεια την κάθε σκηνή. Ήταν τοποθετημένα εκεί που έπρεπε, έδιναν αυτά που έπρεπε, όπως έπρεπε. Φοβερή δουλειά λοιπόν και στην σύνθεση. Άλλωστε, σε ένα τόσο προσεγμένο project δεν γίνεται η μουσική του να ήταν εξαίρεση. Αλλά guys, τα έχουμε ξαναπεί. Όλα καλά, όλα ωραία. Σε μια ταινία ή σειρά το 50%, ίσως και παραπάνω, ανήκει στο σενάριό της. The world's growing smaller every day. Το σενάριο του Arcane εκτυλίσσεται μεταξύ δύο πόλεων, αλλά στην ουσία εκτυλίσσεται μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Της πόλης του Piltover και της υπόγειας Zon, η οποία διοικείται από το Piltover στην ουσία. Να πω εδώ ότι οι πόλεις αυτές ανήκουν στο τεράστιο σύμπαν Rune Terra, το οποίο είναι χωρισμένο σε 13 περιοχές και δύο από αυτές είναι οι προαναφερθήσεις. Οι οποίες, ναι μεν είναι δύο ξεχωριστές πόλεις, όμως είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, που στον κόσμο του LOL αντιμετωπίζονται ως μία αστική οντότητα. Στην ουσία, στο βάθος της δηλαδή, όλη η σειρά στηρίζεται στον άδικο ταξικό διαχωρισμό και τα άσχημα αποτελέσματα αυτής της τακτικής. Και το Piltover λοιπόν και η Zon είναι σάπιες, η κάθε μία πόλη για το δικό της λόγο και με το δικό της τρόπο. Και το Arcane όχι απλά θα στο δώσει να το καταλάβεις αυτό, θα νιώθεις ότι βρωμάς και εσύ μετά το τέλος κάθε επεισοδίου. Έχει το σενάριο μέσα plot twist, έχει εξέλιξη χαρακτήρων και όχι απλά εξέλιξη, κολοτούμπα ολόκληρη χαρακτήρων έχει. Είναι από αυτά τα σενάρια που δεν σου χαϊδεύουν τα αυτιά, σε βάζουν κάτω και σου λένε αδερφέ, εσύ θα νιώσεις και θα μάθεις πράγματα εδώ πέρα. Δεν το ενδιαφέρει το Arcane να σου αρέσει. Κάνει μπάμα αυτό παιδιά και γι' αυτό και τελικά το πετυχαίνει να σου αρέσει. Θα γίνει όσο πιο ομό γουστάρει αυτό, όποτε γουστάρει αυτό, για να σου πει αυτό που θέλει στα ίσια. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πόσους LOL χαρακτήρες μας σύστησε το Arcane από την πρώτη του κιόλα σεζόν. Τουλάχιστον πόσους είδα εγώ. Θα ξεκινήσω από τις πιο εμφανείς περιπτώσεις να το πω. Μας παρουσιάζονται λοιπόν οι Jinx, Vi, Victor, Jace, Heimerdinger, Caitlyn, Echo, Synced, αλλά και ο... Μουσική αγωνίας παρακαλώ. Warwick.
Ναι, παιδιά, πολύ καλά ακούσατε. Μπορεί να μην το δείχνει ποτέ η σειρά ξεκάθαρα, αλλά και το παρουσιαστικό του Vander, όπως και το origin story του όπως εξελίσσεται μέσα στο Arcane, προδίδουν ότι στη συνέχεια θα καταλήξει να γίνει ο Warwick. Σίγουρα, 1000% θα μου έχουν ξεφύγει πραγματάκια στο θέμα χαρακτήρων, αλλά μπορεί και άλλα πράγματα που αφορούν το παιχνίδι, αλλά γι' αυτό είναι οι σκληροπυρηνικοί του LOL που βλέπουν αυτό το κανάλι και θα τα προσθέσουν αυτά τα κενά κάτω στα σχόλια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά νομίζω πως ο Synced για το σύμπαν του League of Legends είναι κάτι σαν τον Dr. Hugo Strange για την Gotham. Από αυτόν ξεκινάνε όλα τα κακά δηλαδή. Αυτός θα δημιουργήσει τους μεγαλύτερους villains που θα δούμε. Επίσης, για όποιον είδε τη σειρά μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και δεν κατάλαβε γιατί την Powder την είπαν μετέπειτα Jinx, της έμεινε δηλαδή αυτό το παρατσούκλι, να σας πω ότι Jinx στα αγγλικά σημαίνει γρουσούζα, όπως δηλαδή την είχε αποκαλέσει η αδερφή της, η Vi, στη μάχη που έσφαξε όποιον μιλούσε ελληνικά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά είναι τα αρνητικά της μεταγλώτησης που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Τι να κάνουμε. Το μεγάλο συμπέρασμα που έβγαλα με την όλη κατάσταση αυτή είναι πως το Netflix με το Arcane δικαιολογεί και πάλι γιατί είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική υπηρεσία στον τομέα της. Το Netflix δικαιολογεί τα λεφτά του μετά από αρκετό καιρό για εμένα. Καλό και το Squid Game, δεν λέω, έκανε άλλο, αλλά το Arcane, παιδιά, είναι απλά ένα αριστούργημα. Επίσης, τελικά, αυτό που κατάλαβα είναι πως ούτε hype χρειάζεται, ούτε μεγάλα ονόματα χρειάζονται, ούτε πολλές φανφάρες. Τίποτα, παιδιά. Αρκεί το ταλέντο, η αγάπη και το μεράκι αυτών που θα καταπιαστούν με ένα project για να υπερνικήσουν όλα τα άλλα. Θα παρατηρήσατε ότι σήμερα δεν είπα αρνητικά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αρνητικά, όπως όλα τα πράγματα έχει και το Arcane αρνητικά, αλλά δεν υπάρχει νόημα στο να τα αναφέρω. Είναι ανούσιο. Δείτε το Arcane, δεν θα το μετανιώσετε και αν ήδη το έχετε δει, θέλω να μοιραστείτε την άποψή σας μαζί μας στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη πάντοτε με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι τέλεια.